Βρισκόμαστε στη Σπάρτη, στο χώρο όπου από το 2008 έχουν δημιουργηθεί εγκαταστάσεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να στεγαστεί κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών. Οι εργασίες κατασκευής των εγκαταστάσεων έχουν ολοκληρωθεί εδώ και 2 χρόνια περίπου, ωστόσο ο χώρος δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα για το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Άγνωστος παραμένει επίσης ο αριθμός των μεταναστών που μπορεί να φιλοξενήσει το εν λόγω κέντρο κράτησης, καθώς και ποια θα είναι τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η επιλογή των ατόμων που θα κρατούνται στο κέντρο. Η ανησυχία, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι διάχυτη για τις μελλοντικές εξελίξεις γύρω από αυτό το σοβαρό θέμα, που αναμένεται να απασχολήσει την τοπική κοινωνία το προσεχές διάστημα. Ενδιαφέρον θα είχε και η τοποθέτηση των αρχών του τόπου επί του θέματος. Βρισκόμαστε στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, κυρία Δία Τζανετέα, για να αντιρωτήσουμε γύρω από το σημαντικό θέμα που έχει προκύψει με τη λειτουργία κέντρου κράτησης μεταναστών στη Σπάρτη. Κυρία Τζανετέα, όπως γνωρίζετε, μετά τις εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, έχει προκύψει το σημαντικό αυτό θέμα για την περιοχή της Σπάρτης. Ποια είναι η ενημέρωση που έχει η Περιφέρεια για το σημαντικό αυτό θέμα και ποια θα είναι η στάση που θα τηρήσει το αμέσως προσοχές διάστημα? Εμείς ενημερωθήκαμε για την απόφαση του Υπουργού. Να σας πω, για να ενημερωθούν και οι Λάκωνες, αλλά κυρίως και οι πολίτες, οι κάτοικοι της Σπάρτης, ότι από το 2008 έχει εγκαινιαστεί εδώ, στην πόλη της Σπάρτης, το Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών. Είναι ένας χώρος που είχε παραχωρηθεί στην ΤΕΟΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για χρήση για το συγκεκριμένο αυτό λόγο. Είναι ένας χώρος όπου μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 42 άτομα, 42 κλίνες, και είναι εξοπλισμένος όλος ο χώρος και φυλάσσεται από την αστυνομία. Σήμερα, με νόμο, ο χώρος αυτός παραχωρείται προς το Υπουργείο και στην αστυνομική διεύθυνση της Σπάρτης. Δηλαδή, η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας δεν θα έχει πλέον καμία σχέση με τον χώρο υποδοχής των μεταναστών, που αυτός, αν θέλετε, ήταν χρήσιμος για τους λαθρομετανάστες που έρχονταν από τη θάλασσα. Να υπάρχει κάποιος χώρος για να μπορέσουν το διάστημα το οποίο θα έβγαιναν εδώ στο νομό μας να τους αντιμετωπίσουμε, να τους φιλοξενήσουμε. Σήμερα λοιπόν ο χώρος αυτός θα ανήκει με νόμο, με κάποιον καινούριο νόμο, στην αστυνομική διεύθυνση της Σπάρτης. Μάλιστα. Ποια είναι η θέση της Περιφέρειας επί της έναρξης λειτουργίας αυτού του κέντρου? Θα υπάρξει κάποια αντίδραση ενδεχομένως? Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα πολύπλοκο. Έχει να κάνει και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει να κάνει όμως και με την ιστορική πόλη της Σπάρτης. Είναι μια πόλη που παράγει πολιτισμό. Είναι η περιοχή εκεί όπου βρίσκεται, είναι κοντά στις όχθες του Ευρώτα. Για μένα προσωπικά, αλλά και για όλους μας, η Σπάρτη, ο Ευρώτας, είναι χώροι που ανήκουν όχι μόνο στην τοπική κοινωνία ιστορικά, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να δούμε. Από την άλλη πλευρά, δεν σας κρύβω ότι και πάρα πολλοί μου έχουν τηλεφωνήσει, γιατί ξέρετε, κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε μια περίοδο κρίσιμη. Είναι ένα θέμα λοιπόν σύνθετο, το οποίο νομίζω θα πρέπει να το συζητήσουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θεωρώ ότι προσωπικά, αν θέλετε να σας πω την προσωπική μου άποψη, θα ήμουν αντίθετη με ένα τέτοιο χώρο στην πόλη της Σπάρτης. Μάλιστα. Θεωρείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι προκύπτουν και θέματα ασφαλείας και υποβάθμισης της περιοχής εδώ, της Σπάρτης? Τίθεται θέμα. Και γενικότερα της Λακωνίας. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με την υποβάθμιση μιας περιοχής και για μένα το σημαντικότερο είναι όχι μόνο
εάν θα λειτουργήσει, αλλά και πού θα λειτουργήσει. Ο συγκεκριμένος χώρος, κοντά στο Ναό της Ορθίας Αρτέμιδος, κοντά στο ιστορικό κέντρο, εκεί που θα διαμορφωθεί το μουσείο, το καινούριο μουσείο της πόλης, με την Ακρόπολη. Είναι το ιστορικό κέντρο, εκεί που έχουμε μιλήσει πολλές φορές για να κάνουμε διαδρομές. Είναι ένα θέμα, σας είπα, πολύπλοκο, για το οποίο νομίζω θα υπάρξει συνέχεια. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι θα έχει αντίκτυπο και στον τουρισμό? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα έχει αντίκτυπο στον τουρισμό, γιατί σε πάρα πολλές και σε άλλες περιοχές, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, ο κ. Παπουτσής, τον προγραμματισμό του ή το πού θα ιδρυθούν. Θεωρώ για τον τουρισμό αντίκτυπο είναι ένας χώρος κράτης, αν θέλετε, αν υπάρχει ασφάλεια. Να σας πω κάτι άλλο, ότι όσο διάστημα δεν φρουρείται εκεί από την αστυνομία, είχαμε πολλά προβλήματα από τους Ρωμάν εκεί στο συγκεκριμένο χώρο. Ήταν ένας χώρος που χρησιμοποιούσε η ΤΕΟΣ νομαρχική αυτοδιοίκηση. Σήμερα φρουρείται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τον τουρισμό. Υπάρχουν άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, με την υποβάθμιση. Υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε καμία περίπτωση η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα Λακωνίας δεν έχει καμία σχέση, γιατί το κέντρο αυτό έχει περάσει πλέον στην, και θα γίνουν και όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν της παραχώρησης στην αστυνομική διεύθυνση. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να λειτουργήσει κέντρο κράτησης μεταναστών στη Σπάρτη. Οι αντιδράσεις ήδη έχουν ξεκινήσει στην τοπική κοινωνία, είναι πολλές. Ποια είναι η θέση του Δήμου Σπάρτης επί του θέματος? Είναι γεγονός ότι δεν περιμέναμε η Σπάρτη να συμπεριληφθεί στις πόλεις όπου θα δημιουργηθεί κέντρο κράτησης. Αυτό δεν είναι υποδοχή, είναι κέντρο κράτησης. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Και εγώ προσωπικά το άκουσα από την τηλεόραση τη βραδιά που το ξύγγειλε ο κύριος Υπουργός. Να πω εδώ ότι από ό,τι φαίνεται θα είναι ο χώρος που έχει γενιαστεί πριν 3,5-4 χρόνια μαζί με το διοικητήριο, όπου είναι κέντρο φύλαξης για κέντρο κράτησης για 35-40 άτομα περίπου. Θέλουμε να το δούμε, θα δούμε ακριβώς αν αφορά αυτό, αν αφορά κάτι άλλο και ανάλογα θα πράξουμε. Εκείνο βεβαίως που μπορώ να πω και έχω διαπιστώσει είναι ότι πράγματι έχει αρχίσει η τοπική κοινωνία να αντιδρά. Θα το δούμε όμως και θα έρχεται, αφού ενημερωθούμε, ολοκληρωμένη τη θέση του Δήμου. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι ξαφνιάστηκε ο κόσμος από αυτή την ανακοίνωση, ήταν κάτι που δεν το περίμενε? Κοιτάξτε, ευνηδιαστήκαμε διότι η περιοχή δική μας εδώ δεν είχε πρόβλημα με λάθρομετανάστες. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονότος ότι τόσα χρόνια δεν λειτουργήσε το συγκεντρωμένο κέντρο κράτησης. Άρα, γιατί να πάνε σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει πρόβλημα? Δεν μπορεί το πρόβλημα που υπάρχει στην Αθήνα να εξάγεται στην περιφέρεια. Ας δώσουν λύσεις εκεί. Εκεί όπου υπάρχει τα κέντρα υποδοχής, να υπάρχουν και κέντρα κράτησης. Να πούμε κιόλας ότι το κέντρο κράτησης της Σπάρτης θα είναι η μοναδική μονάδα υποδοχής μεταναστών που θα λειτουργήσει στην Πελοπόννησο. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, μάλιστα και τότε από ό,τι γνωρίζω που είχε κατασκευαστεί, ήταν για όλη την Πελοπόννησο. Αφού λοιπόν δεν έχει λειτουργήσει τόσα χρόνια, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται για εδώ. Κάτι άλλο. Πολλοί θεωρούν ότι με αυτή την απόφαση και τη λειτουργία του κέντρου κράτησης μεταναστών εγείρονται μείζωνα θέματα ασφαλείας και υποβάθμισης της περιοχής, με σοβαρό αντίκτυπο ακόμα και στον τουρισμό της Λακωνίας. Τι απαντάτε επί αυτού? Κοιτάξτε, να σας πω, πρέπει να ενημερωθούμε πρώτα σωστά, να δούμε τι ακριβώς είναι. Θα είναι πράγματι αυτό το κέντρο κράτησης? Θα δημιουργήσουν κάπου αλλού για περισσότερα άτομα? Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το ένα, όλα αυτά έχουν σχέση. Αλλά οπωσδήποτε, σαν πρώτη θέση, δεν το βλέπουμε θετικά. Και μια τελευταία ερώτηση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Παπουτσή, στις περιοχές μάλλον όπου πρόκειται να λειτουργήσουν κέντρα υποδοχής και κράτησης μεταναστών, θα δοθούν κίνητρα ανάπτυξης καθώς θα δημιουργηθούν επιχειρήσεις που θα στηρίζουν τα κέντρα αυτά. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Κοιτάξτε, να σας πω. Φαίνεται ότι ο κύριος Παπουτσής θα προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κάψει κατά κάποιο τρόπο τις αντιδράσεις. Είναι γεγονός ότι όταν δημιουργηθούν τέτοια κέντρα, δημιουργούνται οπωσδήποτε και κάποια ανταποδοτικά ωφέλη εκ των πραγμάτων. Όταν θα έρθουν, σίγουρο είναι ότι θα γίνει αυτό. Θα υπάρχουν κάποια ανταποδοτικά κέλια. Από εκεί και πέρα, η κάθε τοπική κοινωνία θα σταθμίσει τη δική της περίπτωση και θα αποφασίσει ό,τι
πιστεύει ότι είναι καλύτερο για τον τόπο όπου ζούμε, όπου ζει ο καθένας.